Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και ενώ διανύουμε τον Νοέμβριο, κάποιοι συζητούν για επέκταση της αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό γιατί υπάρχει τεράστιος προβληματισμός για τις πυρκαγιές οι οποίες ακόμη εκδηλώνονται, για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό και θα συζητήσουμε και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με αυτό που λέγεται πυρκαγιές, πώς εκδηλώνονται, την απροσεξία την δικιά μας και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού. Συγκεκριμένα έχουμε κοντά μας και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι εδώ, τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη, είναι διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ και θέλω να ξεκινήσω με αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, κύριε Βασιλάκη, με αυτό που μου λέγατε, καθώς ήρθατε από την Ανατολική Κρήτη μέχρι εδώ που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο και μου είπατε ότι παρατηρήσατε κάτι το οποίο είναι ενισχυτικό για αυτό που λέμε αμέλεια και πώς πολλές φορές βοηθάει δυστυχώς στο να εκδηλωθούν κάποιες πυρκαγιές. Για να έρθουμε σε αυτό πρέπει να πάμε λίγο πίσω, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Επειδή στην Κρήτη δεν έχουμε γεωργούς με την έννοια του επαγγελματία γεωργού. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε λίγο απ' όλα. Με το να κάθεται ο πολλής κόσμος στα μεγάλα αστικά κέντρα, θέλει να προλάβει Σάββατο, Κυριακή ή από Παρασκευή μεσημέρι να πάει στο χωριό, ούτως ώστε να προλάβει αυτές τις δύο μέρες να καθαρίσει το χωράφι εν ώψη ελαιοκομικής περίοδου ή στα κοψίματα που έχει μετά. Και το κακό που κάνει είναι ότι ενώ παράδειγμα θέλει να φύγει στις 3 από το χωράφι, το τελευταίο κλαδί το ρίχνει 3:1. Με αυτό τι γίνεται? Ναι, μένει η φωτιά, μένει ορφανή, όπως λέμε στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα πολλές φορές τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα με ένα αέρα που μπορεί να φυσήξει να την ξεσκεπάσει, δηλαδή να φύγει η στάχτη που έχει στην κορυφή, να μείνει το κάρβουνο και να περπατήσει το κάρβουνο σε παρακείμενα χόρτα ή ξερά κλαδιά. Έτσι την είχαμε πατήσει, όχι εμείς βασικά, εμείς πήγαμε για καταστολή. Οι γεωργοί που δουλεύαν εκεί στην περιοχή της Ταρμάρου, αρχές Απριλίου. Και είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη καθαρά δασική έκταση από αυτό το λόγο και μόνο. Αυτό είναι λοιπόν που φωνάζω συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι ο κόσμος όταν θέλει να κάψει πρέπει να παίρνει τα μέτρα που προτείνει και λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, όχι γιατί είναι μάγκας ή έτσι πρέπει, απλά για να μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και την περιουσία του φυσικά. Υπάρχει η 9 πυροσβεστική διάταξη που λέει πότε, πού και πώς κάθε αγρότη ή κάθε κτηνοτρόφος μπορεί να κάψει. Θέλω να γνωρίζει βασικά ο κόσμος ότι η φωτιά και το μέγεθός της εξαρτάται από 3 βασικά σημεία. Το ένα είναι το είδος της καύσιμης ύλης, δηλαδή το πόσο ξερά ή χλωρά μπορεί να είναι τα ξύλα, τα χόρτα ή ό,τι θέλουμε να κάψουμε. Το μέγεθος της δύναμης του αέρα εκείνη τη στιγμή και η σχετική υγρασία. Δηλαδή, άλλη επικινδυνότητα έχουμε 2 η ώρα το μεσημέρι, άλλο 6 η ώρα το πρωί, άλλο 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτά λοιπόν θέλω ο κόσμος να έχει κατά νου και να τα συνδυάσει. Το πρόβλημα μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας που έχω και εγώ αλλά και συνάδελφοι το βρίσκουμε ότι πλέον τα χωριά έχουν εγκαταληφθεί και με ποια έννοια το λέω. Δεν υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά με το γαϊδουράκι, την κατσικούλα. Ποιοι καθάριζαν με κάποιο τρόπο. Θα βγουν έξω, θα μαζέψουν τα ξυλαράκια, θα τα πάνε στο τζάκι. Ο γαϊδαράκος θα φάει τα χόρτα, δεν θα τα αφήσει. Και σχεδόν σε καθημερινή βάση κάποιος ήταν έξω, κάποιος έβλεπε και κάποιος ειδοποιούσε. Δυστυχώς τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Για τη χρονιά τη φετινή, ήθελα υπάρχει να πω. Υπάρχει εκείνο το οποίο και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λοιπόν με το κομμάτι της απροσεξίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε φεύγει ο κόσμος από τα χωριά και σωστά. Είναι πιο εύκολο να εκδηλωθούν φωτιές και πιο δύσκολα κάποιος θα το πάρει. Είδηση για να ενημερώσει και υπάρχει και πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη και με το κομμάτι της πρόσβασης. Είδαμε χθες μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πολύ κοντά στα θερμοκήπια στο Μύρτο της Ιεράπετρας. Είναι από τις περιοχές και η Ιεράπετρα που σας προβληματίζουν και η σιτία εκεί σε ό,τι έχει να κάνει και με την πρόσβαση που έχετε και με τις γεωργικές καλλιέργειες οι οποίες υπάρχουν. Βεβαίως, η Ιεράπετρα είναι ίσως η πιο προβληματική περιοχή στην Κρήτη. Διότι όταν έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες στρέμματα θερμοκηπίων
Και δεν εννοώ απλά το θερμοκήπιο σαν σέγαστρο, αλλά η επικάλυψη του θερμοκηπίου με νάιλο, mm-hmm. που δεν θέλει φωτιά. Θέλει απλά θερμοκρασία για να αυταναφλεγεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό σε πόσο μεγάλη δυσκολία μας φέρνει. Τα θερμοκήπια είναι κοντά το ένα με το άλλο. Το κόστος αποκομιδής των γεωργικών αποβλήτων, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι γεωργοί που είναι εκεί, είναι αρκετά μεγάλο και χρονοβόρο, ούτως ώστε αναγκάζονται να τα αφήνουν δίπλα. Που αυτό δημιουργεί παγίδες. Είναι ένα θανάσιμο πυροσβεστικό κοκτέιλ για μας. Αυτό προσέχουμε. Λειψιδρία. Δεν υπάρχει από την πολιτεία, ίσως την τοπική, και το λέω με την ευρεία έννοια του όρου, κάποιος χώρος ή εναπόθεσης αποβλήτων γεωργικών ή κάτι, κάποιο εργοστάσιο που να μπορεί να τα αξιοποιεί αυτά τα απόβλητα και να τα κάνει λείπασμα. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, στο Δήμο Ιεράπετρας κάτι κουβεντιάζεται, κάτι γίνεται για να έχουμε κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Σαν όμως Λαστίου έχουμε ένα τεράστιο δασικό πλούτο. Το δάσος μας ξεκινά έξω από τον Άγιο Νικόλαο στην περιοχή Βαθύ. Περνάει όλο τον ορεινό όγκο, πιάνει σε Λάκανο και τελειώνει στη Σήμη στη Βιάνο. Mm-hmm. Οι δρόμοι. Όταν κάνεις έκπτωση σε ένα, είσαι αναγκασμένος να κάνεις εκπτώση σε όλα. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα, δεν είναι μόνο να ανοίξουμε ένα δρόμο γεωργικό, είναι να το συντηρήσουμε. Αυτό το θέτεται και το θέτεται έτσι με πολύ μεγάλο παράπονο. Βλέπετε γεωργικούς δρόμους οι οποίοι έχουν ανοίξει, δεν έχουν συντηρηθεί, άρα έγινε και άσκοπα η όποια πρώτη δημιουργία του, αφού δεν συντηρήθηκε, άρα δεν είναι προσβάσιμο το σημείο. Άσκοπα δεν έγινε. Άσκοπα. Έγινε κατέληξε για να κάποιο γίνει συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Τη στιγμή όμως που είναι ασυντήρητος, είναι ως μην υπάρχουν. Ναι. Και ασυντήρητος εννοούμε ότι δεν είναι μόνο σαν έδαφος, σαν οδόστρωμα. Φανταστείτε αν έχουμε μια οδό, ένα δρόμο 3 μέτρων, με δέντρα δεξιά και αριστερά, στην κορυφή, mm-hmm. γίνεται 1 μέτρο ή μπορεί τα κλαδιά 2 δέντρων να πλέξουν μεταξύ τους και να περνάμε μέσα από στοά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ούτε πρόσβαση έχουμε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι αντιπυρική ζώνη, mm-hmm. για να μπορούμε να δουλέψουμε. Τώρα τελευταία, το δασαρχείο πήρε κάποιο κόσμο βάσει του ΟΑΕΔ, τους έχουμε υποδείξει κάποια σημεία που πάνε και καθαρίζουν. Σημεία έτσι επικίνδυνα. Τα πιο επικίνδυνα, αλλά αυτό βέβαια είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Mm-hmm. Κάθε χρόνο πρέπει αρχή αντιπυρικής και όχι τέλος αντιπυρικής να γίνονται αυτά. Mm-hmm. Πότε τοποθετήθηκαν οι συγκεκριμένοι? Μέσα Σεπτέμβρη. Μέσα Σεπτέμβρη, αργά. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν φταίει ούτε το δασαρχείο. Είναι... Όχι βέβαια, δεν το λέμε για εκείνους, αλλά λέμε για όλη την πρόληψη και τη μέρη την οποία θα πρέπει να ξεκινάει πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ξεκινάει πάντα τον Μάιο περίπου, έτσι, 1η Μαΐου αν δεν κάνω λάθος ξεκινάει η αντιπυρική. 1η Μαΐου. 1η Μαΐου. Άρα το να τοποθετηθούν Σεπτέμβριο, ναι μεν βοηθάει, καλώς τοποθετήθηκαν, αλλά καλό θα ήταν να ήταν με την έναρξη αντιπυρική. Και μάλιστα για να καταλάβετε, φέτος ειδικά στην Κρήτη ξεκινήσαμε την αντιπυρική με ειδική πυροσβεστική διάταξη 15 Απρίλιο. 15 μέρες νωρίτερα. Νωρίτερα, μπράβο. Και μάλιστα τώρα υπάρχει και μία πρόταση η οποία έρχεται να προτείνει την επέκταση της αντιπυρικής, παρότι αυτή έχει τελειώσει 31 Οκτωβρίου, για το κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, γιατί υπάρχει ανησυχία. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά? Μπορεί να λειτουργήσει, αλλά τα πάντα εξαρτιούνται από τον καιρό. Τον καιρό. Αυτό που μας ενδιαφέρει πριν απ' όλα ο κόσμος να καταλάβει πού, πώς και πότε πρέπει να καίει και να καθαρίζει τα κτήματα που έχει. Οι πυροσβεστικές διατάξεις λένε για καύσιση πολυμάτων καλλιεργειών, αλλά εννοούν οργανωμένες καύσεις με κάποια συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρθουν γύρω από την εστία της φωτιάς. Γιατί, ναι, λέμε επιτρέπεται, αλλά επιτρέπεται η καύση, όχι η πυρκαγιά. Mm-hmm. Αν μετατραπεί η φωτιά, η ελεγχόμενη καύση σε πυρκαγιά, να καταλάβει ότι αυτός που θα συλληφθεί είναι αυτόφορο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αλλάζει σε τίποτα με αυτόν που θα βάλει φωτιά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και είναι και βαριές οι ποινές. Είναι ιδιαίτερα βαρύτατες οι ποινές, θα έλεγα. Είναι βαριές οι ποινές και στη μικρή κοινωνία που ζουν, καταλαβαίνετε, δεν είναι και το ότι πιο όμορφο. Σίγουρα. Να ακούγεται ότι
ότι και κάποιος όταν το κάνει από αμέλεια και όταν προκληθεί μια πυρκαγιά που πλειοψηφία τους είναι από αμέλεια, καταλαβαίνουμε ότι και ο ίδιος θα φέρει πάνω του ένα βάρος το οποίο ακριβώς καλό θα είναι να το αποτρέψει. Ακριβώς. Θα είμαστε προσεκτικοί. Για του λόγου του αληθές, την Πέμπτη είχαμε ένα αυτόφορο για εμπρισμό. Ναι. Πιο πολύ λυπήθηκα εγώ τον εμπριστή. Όταν τον είδα να κλαίει και τα λοιπά, το πόσο βοήθησε. Ναι, είναι αμέλεια. Πρέπει να προσέχουμε, δεν μπορείς στις παρυφές δάσους να βάζεις φωτιά με τέτοια ξηρασία. Και χωρίς να έχεις μέτρα, χωρίς να έχεις νερό, χωρίς να έχεις καπτικό μηχάνημα, κυρονακτικό. Και δεν φτάνει αυτό. Τρεις η ώρα πάμε σπίτι, τρεις παρά ένα λεπτό το τελευταίο κλαδί. Και να μένει φωτιά ορφανή, όπως είπαμε στην αρχή. Ορφανή φωτιά, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το λέτε και το ξαναλέτε. Να μην φεύγει ο κόσμος και να αφήνει να καίει και να φεύγει οι αγρότες, όπως μου είπατε, το Σαββατοκύριακο, που πάνε στα χωριά τους, κάνουν όποια εργασία είναι να κάνουν, την κάνουν πρόχειρα, φεύγουν και μετά γίνεται το κακό. Ναι, και μετά ναι, το αφήνουν. Το αφήνουν στην τύχη του. Θέλω να πάμε και σε άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο αφορά τον νομό του Λασιθίου, λόγω του ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο ορεινό κομμάτι, έχετε και πολλά περιστατικά με πολλούς χώρους όπου μπορούν να γίνονται ορειβασίες, φαράγγια, οτιδήποτε αυτό μπορεί να προσελκύσει τον τουρισμό. Υπάρχουν και πολλές κλήσεις πλέον, οι οποίες έρχονται για απεγκλωβισμό τουριστών από φαράγγια, από ορειβασίες. Ένα πράγμα το οποίο το βλέπουμε πολύ πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε και στην Ανατολική Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη. Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί το καλοκαίρι πρέπει να είναι και ένα φαινόμενο σχεδόν καθημερινό για εσάς. Όντως. Είναι η νέα μόδα της νέας φυσικής ζωής που προτείνουν οι tour operators για την Κρήτη. Ότι επειδή έχει τεράστιο κάλος με το ανάγλυφο που έχει, διαφημίζουν κομμάτια με φωτογραφίες απλά και μόνο, κάλους, και αφήνουν τον κόσμο να πηγαίνει. Αυτό όμως τι σημαίνει, μας έχει τύχει να βγάλουμε Γερμανό συγκεκριμένα με σορτσάκι και σαγιονάρες από το φαράγγι του Χα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν είναι μόνο τα σπασίματα, ότι Θεέ μου φύλαε μπορεί να έχει κάτι. Τις περισσότερες φορές είναι μια χαρά, χάνονται, δεν έχουν προσανατολισμό, δεν ξέρουν περιοχή, λένε λάθος ονόματα. Και μέσω του 112 ψάχνουμε στίγμα για να μπορέσουμε να τους βρούμε. Βέβαια, τα φαράγγια στην Κρήτη δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είναι πολυκατοικία για να πεις ότι ανεβαίνω και κατεβαίνω με ασανσέρ. Είναι μια πολυδάπανη προετοιμασία και σαν επιχείρηση. Θέλει κόσμο, θέλει οχήματα, θέλει ειδικά μηχανήματα, θέλει ειδικά εκπαιδευμένους πυροσβέστες, γιατί τις περισσότερες φορές κατεβαίνουν με σκοινιά στα σημεία που είναι οι τουρίστες αυτοί. Βάζουν και οι ίδιοι τη ζωή τους σε κίνδυνο. Βεβαίως, όλο αυτό δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται από πουθενά. Βέβαια. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στον τουρίστα, γιατί αν του το λέγανε ίσως αυτό να έχει ανασταλτικό παράγοντα, δεν υπάρχουν οδηγοί που να υποχρεώνει τον τουρίστα να μην πάει πουθενά χωρίς να έχει ντόπιο οδηγό, να ξέρει τόπο, χρόνο, ώρα που ξημερώνει ή νυχτώνει, ούτως ώστε να προλαβαίνει να επιστρέψει, και έτσι κάθε ξένος να αφήνεται στην τύχη του από μόνος του, με τα μπαστούνάκια του, με τα σπορτέξ, σαγιονάρα, και όπως είπατε, και όπου μας βγάλει. Μάλιστα, πολλές φορές μας έχει τύχει να έχουμε και δίστροπους τουρίστες, με το θέμα ότι στην υποχρέωση, συγκεκριμένα, και αυτό όταν είναι κάπως δίστροπος, δηλαδή χοντροκομμένο να το πω. Τουρίστρια τη οποία είχε ξεκολλήσει σόλα του παπουσιού, είχε την απέτηση να τη μεταφέρουμε με φορείο, ήταν μια χαρά. Α. Ναι, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ενώ δεν είχε χτυπήσει, δεν είχε τίποτα, κανένα τίποτα. Πράγμα. Απλά είχε την απέτηση να, και δεν είχε ξεκολλήσει απλά η σόλα του παπουσιού. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν στην καρδιά τη αντιπυρική περίοδου έχει αυτό. Και την ίδια ώρα μπορεί να προκύψει μια σοβαρή πυρκαγιά. Όταν δεν έχουμε το καλύτερο εθνικό δίκτυο. Και σχεδόν σε καθημερινή φάση, ναι, έχουμε τροχαίο. Σε καθημερινή βάση, έτσι είναι. Γιατί δυστυχώς είναι μια αθλητική καθημερινότητα και αυτό. Κάθε μέρα τρέμει το φιλοκάρδι μας, να το πω λαϊκά, ότι όχι απλά θα πάμε σε τροχαίο, Θεέ μου φύλαε, μην δούμε κάποιο δικό μας, κάποιο γνωστό μας. Και έχει τύχει αρκετές φορές. Πόσο μεγάλη αλήθεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλα αυτά. Ζούμε σε μια περιοχή που έχουμε ξενοδοχεία
VIP, τα περισσότερα. Mm-hmm. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους υγροποιημένου αερίου. Τα περισσότερα δουλεύουν με γκάζι. Φανταστείτε λοιπόν μία στο εκατομμύριο να έχουμε μια αστική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο. Δύσκολο το έργο σας. Δύσκολο το έργο σας και πολλά τα ζητήματα τα οποία, και τα μέτωπα τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να το φέρουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βγει το 24ωρο. Γιατί μακρόπνοα και να θέλουμε δεν μπορούμε. Να βγει το 24ωρο, να έχετε την υγεία σας φυσικά και όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι δύσκολο το έργο σας. Εμείς να κάνουμε έκκληση στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, είτε αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών, είτε αφορά το κομμάτι του δρόμου για το δικό τους καλό. Και τα δύο. Βέβαια, κατά για το κύριο δικό λόγο. Καλό. Και μετά για όλων μας φυσικά. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι με τους τουρίστες και το πώς έτσι ανεξέλεγκτα πιάνουν τα φαράγγια και τις ορειβασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.